Ο κύριος Ζαχαρίας Μίχας, συνιδρυτής και διευθυντής μελετών στο Ινστιτούτο Αναλύσεων Ασφάλειας και Άμυνας και ένας από τους βασικούς συντάκτες στο Defense Point, εγκαίρως είχε πει ότι κοιτάξτε, αφήστε τις αυτοεκπληρούμενες προφητείες, δείτε τη μεγάλη σκακέρα, και εν πάση περιπτώσει του είχαν φανεί και λιγάκι παρανοϊκά. Το έγραψε με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο που είναι η Ρώσοι ο ΑΕΟ, εδώ η ρωσική εισβολή, εκεί η εισβολή που είναι η εισβολή. Παιδιά, αυτά δεν γίνονται έτσι. Δηλαδή βγαίνει ο... Αυτό είναι η τραγωδία του Biden, του Bidenόπουλου που λένε εδώ. Βγήκε ο ίδιος, τουλάχιστον δεν τον προστάτευσαν οι συμβουλοί του, να βγει κάποιος από τη ΣΥΑ να την αδειάσει. Μετά βγήκε ο ίδιος και είπε σήμερα, 16, από χθες. Τα ξέρετε, θέλω να τον καλημερίσω. Καλημέρα κύριε Μίχα. Καλημέρα, καλημέρα. Θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο όμως να σταθώ σε ένα γεγονός που αφορά την πατρίδα μας. Διότι από όλη αυτή την ιστορία υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, ένας εκ των οποίων είναι Έλληνας ομογενής στην περιοχή, και υπάρχουν και δύο τραυματίες ελληνικής καταγωγής, γιατί τους έχουμε ξεχάσει, και σοβαρά τραυματίες. Και θέλω λίγο να σταθούμε, διότι είδα ότι κι εσείς έχετε ένα προβληματισμό. Αυτή η σπουδή των ελληνικών χωάξης δεν είναι η πρώτη φορά. Να βγάλουν την είδηση ως ψευδή, με συγχωρείτε, όταν και το ίδιο το Υπουργείο Εξωτερικών, έστω και καθυστερημένα, μόλις χθες, ζητάει εξηγήσεις από την Ουκρανική κυβέρνηση, κάτι που έπρεπε να το έχει κάνει από την πρώτη στιγμή, κατά τη γνώμη μου. Είναι λίγο περίεργο, δηλαδή τα ελληνικά χωάξεις τι ακριβώς βγάζουν ψευδές? Έχουν πάει επί τόπου και έχουν δει τι έχει συμβεί με το γεγονός? Το είδα το δημοσίευμα. Κοιτάξτε, εδώ πέρα βλέπουμε μια προσπάθεια επικοινωνιακής διαχείρισης από όλες τις πλευρές. Οπότε εγώ τίνω να ερμηνεύσω τα πάντα στο πλαίσιο αυτής της επικοινωνιακής διαχείρισης. Επιμένω από όλες τις πλευρές. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα, υπό την έννοια ότι υπήρχαν συγκεκριμένες πληροφορίες ότι πληθυσμοί ελληνικής καταγωγής στην περιοχή και συγκεκριμένα χωριά είχαν εξαιρετικά φιλορωσικό προσανατολισμό, διότι έτσι είχαν μεγαλώσει. Δεν κρίνει κανείς το τι πιστεύουν, αλλά αυτό ήταν, το θεωρούσαμε ως ένα δεδομένο. Αυτή τη στιγμή, σε αυτό το είχαμε ως δεδομένο, μου μοιάζει λίγο περίεργο και ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη η πρεμούρα να εμφανιστεί ως ένα περιστατικό μεθυσμένων στρατιωτών. Έχουν και τα ρωσικά μέσα ενημέρωση έχουν δώσει άλλες πληροφορίες. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να πω τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Απλά επισημαίνω ότι είναι μια υπόθεση δύσκολη. Τι θα λέγανε οι Ουκρανοί στην προσπάθεια, αφού ο βασικός τους στόχος είναι να αποκλιμακώσουν? Τι θα έλεγε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, που βασικός τους στόχος είναι να προστατεύσει αυτή την ελληνική παροικία εκεί πέρα? Δηλαδή είναι καθαρά επικοινωνιακού χαρακτήρα η διαχείριση. Οπότε δημοσιογραφικά θα έλεγα ότι είναι εξαιρετικά πρόωρο το να βγει κάποιος και να πει ότι ισχύει το ένα ή ισχύει το άλλο. Θέλει προσοχή. Καταλαβαίνω τις σκοπιμότητες όλων των πλευρών, αλλά τώρα μην δημιουργούμε, μην προσπαθούμε με το ζόρι να φυτέψουμε στο μυαλό των ακροατών και το μυαλό των κοινωνιών ότι μια απόλυτη αλήθεια. Γιατί απόλυτες αλήθειες δεν υπάρχουν. Ναι. Τόσο απλά. Υπ' αυτή την έννοια, ναι, και εγώ είμαι πολύ σκεπτικιστής απέναντι σε αυτή την ανάρτηση και τη θεωρώ εξαιρετικά παρακινδυνευμένη και πρόωρη. Με συγχωρείτε, εγώ θα επιμείνω, εσείς μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Αλλά εγώ θα επιμείνω, από τη στιγμή που το ίδιο το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει παρέμβει, καλό θα ήταν τα ελληνικά, έστω και με καθυστέρηση, το τονίζω αυτό, τα ελληνικά χωάξεις λιγάκι να είναι, πώς να το πω, πιο συστολικά και να μην σπέβδουν χωρίς καν. Απορώ, έχουν κάνει ρεπορτάζ. Σήμερα υπάρχει συνάδελφος στην περιοχή του Ροστόφ, Έλληνας, ο οποίος λέει, κοιτάξτε, δεν είναι καθαρό. Ο άνθρωπος κρατάει μία έφεση. Δεν είναι καθαρό ότι ήταν Ουκρανοί στρατιώτες. Ενδέχεται να είναι μέλη νεοναζιστικής παραστρατιωτικής οργάνωσης Αζόφ. Οπότε λέει, περιμένετε λίγο. Καταλαβαίνετε. Όλα είναι πιθανά. Είναι μάλιστα. Όλα πιθανά, και ακριβώς λόγω της φύσεως της κατάστασης, της αχλής ενός εν αναμονή πολέμου που δεν μας προέκυψε προς το παρόν, είναι λογικό η κάθε πλευρά να πιέζει προσπαθώντας να προωθήσει το δικό της αφήγημα. Οπότε επιμένω, ήταν πρόωρο, ας περιμένουμε. Αν δεν πρέπει να πούμε κάτι για λόγους ασφαλείας της ελληνικής μειονότητας εκεί πέρα, καλύτερα να μην πούμε τίποτα, διότι αν πούμε κάτι και διαψευστεί εκ των πραγμάτων, υπάρχουν στοιχεία που υπάρχουν και δείχνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση, αυτό δεν είναι καλό για την αξιοπιστία του δικού μας αφηγήματος. Άρα όσο πιο αποστασιοποιημένα το προσεγγίζουμε,
χωρίς απόλυτες βεβαιότητες και με απόλυτη προσήλωση στην προστασία των ανθρώπων μας εκεί, νομίζω ότι εξυπηρετεί καλύτερα το εθνικό συμφέρον και την ελληνική μειονότητα. Εσείς καλά κάνετε. Εγώ έχω μια απορία. Άμα είσαι στρατιώτης, τι πάει να πει, μεθυσμένος με το όπλο? Αυτή είναι η πειθαρχία. Λέει και άλλα πράγματα. Λοιπόν, καμία αντίρρηση. Πάνε... Υπάρχουν και υπήρχαν και συγκεκριμένα δημοσιεύματα στο ρωσικό τύπο. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Αρκεί να μπορείς να διαβάσεις τον τίτλο και μετά να πάρεις και να το βάλεις σε ένα μεταφραστή και βλέπεις το τι γίνεται. Έχουν βγει πληροφορίες στις ρωσικές πηγές που μπορεί να αληθεύουν, μπορεί και να μην αληθεύουν, που λένε για άλλα πράγματα. Λένε πράγματα για. Ξεκάθαρα μιλάνε ότι η φασαρία έγινε επικαλούμενη τοπικούς παράγοντες που είχαν γνώση του επεισοδίου, ότι έγιναν και τους κατηγόρησαν μέσα στο μεθύσι τους ενδεχομένως ότι είναι αποσχιστές και δεν βάζονται πλάτη στην περιπέτεια της Ουκρανίας, τους περιμέναν έξω και τους μπουμπουνίξανε τόσο απλά. Δεν είναι τώρα αυτά σωστά σοβαρά πράγματα, ας πούμε, για να ασχοληθούμε και να επιχειρήσουμε να περάσουμε τη δική μας βεβαιότητα. Κύριε Μίχα, για πάμε στο μεγάλο κάδρο, γιατί εσείς όχι, δεν είχατε ούτε προφητική τέτοια, να σας πω. Θα πω μια δική μου τοποθέτηση και θα σας ακούσω πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα. Κοιτάξτε, έχω την εντύπωση ότι πολλοί δυτικοί αναλυτές κάνουν ένα σοβαρό λάθος. Τους ακούω και αντιπαραβάλλουν το ΑΕΠ της Ρωσίας με χώρες όπως η Ισπανία. Μας λένε ότι είναι το 10ο ΑΕΠ, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, τους περνάνε η Γερμανία. Καλές αυτές οι αναλύσεις, αλλά να εμφανίζεις τη Μόσχα του 22, περίπου σε μεταπράτη του φυσικού αερίου και των λοιπόν ορυκτών της αχανούς Ευρωασιατικής επικράτειάς της. Δεν υποβαθμίζουν μια δυναμική που μπορεί να διαδραματίζει το αβάσταχτο βάρος ιστορίας σε χώρες όπως η Ρωσία? Θέλω να πω, μήπως η αλαζονία της Δύσης είναι πολλές φορές διαλυτική για την εκτίμηση, ακόμη και για τη λήψη αποφάσεων? Φοβάμαι ότι αυτή η αλαζονία που επιδεικνύεται είναι, προέρχεται από την εγγενή αδυναμία που επιδεικνύει η Δύση και πολλές φορές μάλιστα υπάρχουν κάποια πράγματα που προβληματίζουν πάρα πολύ. Για παράδειγμα, σε αυτές τις συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί με πολύ υψηλές τιμές υδρογων ανθράκων, οι οποίες εν μέρη προέρχονται και από τη γεωπολιτική αναστάτωση, οι κοινωνίες της Δύσης που τις λέμε ελεύθερες και δημοκρατικές, και μπορεί και να είναι σε έναν βαθμό, μπορούν να αντιδράσουν και να δημιουργήσουν πολύ σοβαρά προβλήματα στις ηγεσίες. Αυτό δεν ισχύει σε κοινωνίες όπως η τουρκική, όπως η ρωσική, όπως η κινέζικη. Με αποτέλεσμα, στην ουσία, αυτό που χωρίς να το καταλαβαίνουμε συγκρίνουμε είναι δύο διαφορετικά πολιτικά συστήματα. Και ενώ υποτίθεται ότι προωθούμε τη δημοκρατία για όλο τον κόσμο σαν μοντέλο, στην ουσία από τις πράξεις μας, αυτό που βγαίνει μπροστά είναι το πλεονέκτημα σε τέτοιες συνθήκες γεωπολιτικής αστάθειας που έχουν αυτά που εμείς αποκαλούμε αυταρχικά καθεστώτα. Διότι κάθε χώρα έχει το καθεστώς, έχει ένα καθεστώς το οποίο αντιστοιχεί σε αυτή. Για παράδειγμα, όποιος θεωρεί ότι η Ρωσία μπορεί να κυβερνηθεί με τον κλασικό δημοκρατικό τρόπο της Δύσης, εγώ πιστεύω καθαρά σε αναλυτικό επίπεδο ότι ήταν θέμα μερικών δεκαετιών να διαλυθεί σε πολλά μέρη. Τόσο απλά. Δηλαδή πρέπει να βλέπουμε και άλλα πράγματα. Δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο τη δική μας την προδιάθεση περί δυτικού τύπου δημοκρατίας. Είναι περιοχές που δεν μπορούν να κυβερνηθούν διαφορετικά. Προφανώς μέσα σε αυτά τα καθεστώτα αναπτύσσονται συμφέροντα. Είναι η ανθρώπινη φύση που παίζει ρόλο. Αλλά αν θέλουμε να βλέπουμε τη στρατηγική εικόνα, η στρατηγική εικόνα είναι πολύ πιο πολύπλοκη από τις απλές ιδεολογίες. Και πρέπει να το βλέπουμε έτσι. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης, καλημέρα στον κύριο Μίχα. Γιατί έχω, λέει, την εντύπωση, κύριε Μίχα, πως οι μόνοι που τελικά ήταν εντελώς σίγουροι για τις κινήσεις τους ήταν οι Ρώσοι, και αν όλο αυτό εν τέλει ήταν κάποια δοκιμή με σκοπό κάτι άλλο? Ο άνθρωπος έχει, καλημέρα και από μένα, ο άνθρωπος έχει απόλυτο δίκιο κατά τη γνώμη μου. Ήταν απόλυτα σίγουροι, διότι είχαν ξεκάθαρο αντικειμενικό σκοπό. Γιατί τίνουμε να ξεχάσουμε από πού ξεκίνησε όλο αυτό. Ξεκίνησε διότι υπήρξαν πληροφορίες ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ουκρανίας θα κινηθούν εναντίον των περιοχών των Ρωσόφωνων, οι οποίες έχουν de facto αποσχιστεί. Οπότε η κίνηση των Ρώσων μπορεί να ερμηνευθεί και με αποτρεπτικούς όρους, ότι ήθελαν να αποτρέψουν την επίθεση των Ουκρανών, οι οποίοι οι Ουκρανοί δεν υπήρχε περίπτωση να κάνουν τίποτα αν δεν είχαν το πράσινο φως από τη Δύση, από το ΝΑΤΟ, από όλες τις χώρες που τους υποστηρίζουν. Οπότε είναι μια πολύπλοκη ιστορία. Δεν ξύπνησαν ένα ωραίο πρωί στη Μόσχα και είπαν να ζωσέψουν στρατό να πάνε να την πέσουμε στην Ουκρανία. Αυτό δεν ισχύει.
και η Ρωσία, το δικό μου το επιχείρημα ήταν εξ αρχής ότι η Ρωσία δεν έχει κανένα απολύτως συμφέρον να επιτεθεί στην Ουκρανία. Αυτό που θέλει είναι εντελώς ξεκάθαρο, θέλει μια Ουκρανία ουδέτερη που να παρεμβάλλεται ανάμεσα σε αυτήν και στη Δύση για λόγους ασφαλείας. Τα έχουμε ξαναπεί. Mm. Όποιοι επιτέθηκαν στη Ρωσία στο παρελθόν, επιτέθηκαν από αυτή την πλευρά και θέλει μια ζώνη ασφαλείας. Είτε ήταν ο Ναπολέον Βοναπάρτης, είτε ήταν οι Ναζί, είτε άλλοι πόλεμοι που έγιναν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Με δεδομένο το παρελθόν που δεν τηρήθηκαν, υποτίθεται, οι προφορικές διαβεβαιώσεις περί μία επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς και μετά από 30 χρόνια επέκτασης του ΝΑΤΟ που έχει βάλει όλες τις χώρες του Ανατολικού Συνασπισμού και τώρα πάει και σε μια εμβληματική χώρα και επί της ουσίας και πώς το λέμε σημειολογικά εξαιρετικά σημαντική για τη ρωσική ασφάλεια, καταλαβαίνουμε ότι οι Ρώσοι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να παίξουν τα αρέστα τους. Άρα το ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο είναι δική μας ευθύνη που δεν καταλάβαμε αυτό το απλό γεγονός εμείς ως δυτικοί και δεν καταλάβαμε ότι οι Ρώσοι από τη μία θα εξαντλήσουν κάθε πιθανότητα για να κερδίσουν γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή να κάνουν πέραν αυτού είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει και εμείς οι ίδιοι τους ανοίγουμε την πόρτα και τους λέμε μπείτε μέσα και κάντε ό,τι θέλετε από τη στιγμή πως ΝΑΤΟ από τη μία υποβαβλίζουμε αυτή την κατάσταση υποστηρίζοντας με το επιχείρημα ότι κάθε χώρα έχει δικαίωμα να κάνει τις επιλογές να πάει στο ΝΑΤΟ ή να πάει στη Ρωσία ή οπουδήποτε και απ' την άλλη χωρίς να βάζουμε στρατεύματα στο έδαφος. Είναι παράλογο, είναι παράλογα πράγματα, είναι παράλογη διαχείριση που ήταν νομοτελειακά βέβαιο το που θα οδηγήσει. Δεν λέω ότι, δηλαδή και αυτό που λένε ας πούμε ότι η Ουκρανία έχει το δικαίωμα. Ναι, αλλά και όπως έχω συνηθίσει να λέω, όπως και στις προσωπικές μας σχέσεις, το δικαίωμα το δικό σου ξεκινάει εκεί που ξεκινάει το δικαίωμα το δικό μου. Διότι στις διακρατικές σχέσεις το δικαίωμα της Ουκρανίας από ένα σημείο και πέρα προκαλεί το δίλημα ασφαλείας όπως λέγεται σε εκείνη την ταϊλέμα στη διεθνές στρατηγικά της Ρωσίας με αποτέλεσμα η Ρωσία νομιμοποιείται να πάρει μέτρα για την ασφαλεία της. Οπότε δεν τίθεται σε επίπεδο δικαιώματος. Ακούστε, τίθεται σε ανώτατο επίπεδο ασφαλείας. Εδώ ο καθένας θα πάρει τα μέτρα του και θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια. Δεν σας κούρασω πολύ, λέει ο φίλος ο Γρηγόρης. Μπράβο, λέει στον κύριο Μίχα, γιατί εγώ αναρωτιόμουν τόσες μέρες. Αν λοιπόν με αυτό το επιχείρημα το Μεξικό για τη δική του ασφάλεια ζητούσε πυράβλους από τον Πούτιν, τι θα έλεγαν οι ΗΠΑ? Δεν χρειάζεται να πάμε στο Μεξικό. Υπάρχει το παράδειγμα της Βενεζουέλας. Εάν ισχύει ότι η Ουκρανία έχει κάθε δικαίωμα να επιλέξει συμμαχίες της, τότε δεν έχει δικαίωμα οι ΗΠΑ να αντιδρούν όταν η Βενεζουέλα θέλουν να κάνουν, όπως λέμε στην Ελλάδα, κολεγιά με τους Ρώσους. Α, όμως αντιδρούν με βάση το δικό τους δόγμα ασφαλείας. Θυμόμαστε και το δόγμα Μονρόε. Mm. Άρα και αυτά σας τα λέει ένας άνθρωπος που είναι και δηλώνει και είναι πεπισμένος ατλαντιστής. Που πιστεύει ότι η χώρα δεν έχει άλλη επιλογή να στηρίξει την άμυνά της σε δύο πυλώνες και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες πέρα από την ανάπτυξη των δικών της ικανοτήτων, αλλά όλα αυτά τα βλέπω από μια οπτική γωνία καθαρά ελληνοκεντρική. Και δεν πιστεύω ότι είμαι κάτοχος της απόλυτης αλήθειας. Πρέπει να κάνουμε αυτό για να εξασφαλίσουμε τη δική μας την ασφάλεια, να είμαστε σίγουροι ότι εμείς θα πρώτα απ' όλα. Διότι προϋπόθεση του να έχουμε συμματικές υποχρεώσεις και εμπλοκή είναι πάνω απ' όλα, δηλαδή κάνεις μια συμμαχία για να εξασφαλιστείς εσύ ο ίδιος και στη συνέχεια κάποιο κοινό σκοπό. Άμα δεν εξασφαλίσω εγώ το δικό μου το μαγαζί, την Ελλάδα, πώς θα υιοθετήσω άκρητα οτιδήποτε που έστω σε μια της διάσταση στρέφεται εναντίον της ελληνικής ασφάλειας? Και έχουμε πει 100 φορές γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει καθαρά ότι κάθε χώρα έχει το δικό της perspective, τη δική της οπτική γωνία τα πράγματα και υποστηρίζει πρώτα απ' όλα οτιδήποτε κάνει, το κάνει για να μεγεθύνει, για να μεγιστοποιήσει μάλλον το εθνικό της συμφέρον. Αυτό πρέπει να κάνει και η Ελλάδα. Είναι τόσο απλό. Δεν θέλω να με παρακολούθημα ούτε των Ευρωπαίων, ούτε των Ρώσων, ούτε των Αμερικανών, ούτε των Κινέζων, ούτε κανενός. Ποιο είναι το ελληνικό συμφέρον να δούμε και ας σαχωθούμε για το ποιο είναι ο βέλτιστος τρόπος εξυπηρέτησής του. Όχι για πράγματα που αφορούν τα εθνικά συμφέροντα άλλων. Τώρα, είναι τόσο απλό. Θα κλείσω, φεύγω από αυτό το ζήτημα και θέλω ένα σχόλιο γιατί βλέπω εδώ βροχή μηνυμάτων προς εσάς. Ένα σχόλιο γιατί σας έχω διακόψει και από ασχολία. Κύριε Μίχα, το σχόλιο που θέλω να μας κάνει το εξής. Μετά τον Ερντογάν, μετά τον Τζαβούσογλου, βγήκε και ο Μπαχτσελή και δεν ξέρω και ποιος άλλος. Και μάλιστα σήμερα ο Μπαχτσελή μεταδίδεται ότι είπε «Πού είναι η αντιπολίτευση, κάνει την πάπια για αυτό που λέμε για τη στρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου,
Δηλαδή, κάλεσε και την Ενωμένη Αντιπολίτευση της Τουρκίας να πάρει θέση. Και με ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος, μήπως αυτές είναι προετοιμασίες γεγονότος? Είναι πιθανό. Αλλά δεν πρέπει να μας απασχολεί αυτό, γιατί πρέπει ανά πάσα στιγμή να είμαστε έτοιμοι. Η Τουρκία κάνει αυτό που νομίζει ότι υπαγορεύει το συμφέρον της. Προσπαθώ να διαλέξω τις λέξεις πάρα πολύ προσεκτικά. Αυτό εμένα δεν μου αρέσει και θα προσπαθήσω να κινηθώ να το αποτρέψω. Αυτό γίνεται σε στρατιωτικό επίπεδο, γίνεται σε διπλωματικό, γίνεται σε οικονομικό. Όλες μου οι δυνάμεις πρέπει να κατευθυνθούν εκεί κατά απόλυτον προτεραιότητα. Είναι τόσο απλό αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και φωνάζουμε για τα εξοπλιστικά προγράμματα που καθόμασταν 2 δεκαετίες με τα χέρια σταυρωμένα. Οι Τούρκοι θα κάνουν τα πάντα. Το τρομερό στην Τουρκία είναι ότι όλες οι πτέρυγες, ενδεχομένως για εσωτερικούς λόγους, ενδεχομένως και για κάτι παραπάνω, αυτό που κάνουν είναι να κάνουν εθνικιστική πλειοδοσία, έχοντας εστιάσει τον Ελληνισμό. Δικαιώνοντας όσους υποστήριζαν παγίως ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Τουρκίας είναι ο Ελληνισμός. Παρότι δείχνει επικοινωνιακά ότι αδιαφορεί για μας, ότι είμαστε πολύ μικρό μέγεθος, δεν είναι τυχαίο ότι κατάπιε όλες αυτές τις βρισχές που έλεγε προς όλες τις χώρες, προς τα Εμιράτα, προς την Αίγυπτο, προς το Ισραήλ, έχει ρίξει τα μούτρα του και έχει πάει και κάνει τα πάντα για να ανατρέψει ένα κλίμα που δημιούργησε η ελληνική διπλωματία. Είναι μια νέα κατάσταση που επίσης πρέπει να διαχειριστεί η ελληνική διπλωματία. Καλά το και λέτε. Η στρατιωτική και η κανονική. Με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποκτήσαμε κολλητήλικια ξαφνικά. Μεγαλοπρεπής. Με όλους θα αποκτήσουν κολλητήλικια. Με όλους. Όλοι όμως, ό,τι θα κάναμε κι εμείς, θα προσπαθούσαμε να έχουμε σχέσεις με όλους και για το δικό μας το συμφέρον να παίζουμε τον έναν απέναντι στον άλλον. Η παρουσία των Εμμυράτων στην Τουρκία δεν σημαίνει απαραίτητος ότι ξαφνικά γίνανε αγάπες και λουλούδια και όλα τα συμφέροντα και θα στραβούν αντίον της Ελλάδος. Τα Εμμυράτα, δια της οικονομικής ισχύως τους, μπαίνοντας στην τουρκική οικονομία, προσπαθούν να ελέγξουν τη συμπεριφορά της, ώστε να μην απειλεί τη δική τους εθνική ασφάλεια. Σε αυτό το πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη αυτή την εξέλιξη, η Ελλάδα πρέπει όχι απαραίτητα να προσαρμόσει τη στρατηγική της απέναντι στα Εμμυράτα, διότι είναι πάρα πολύ θερμή, πιστέψτε με, αλλά πρέπει να διασφαλίσει ότι δια της εμπλοκής με τα Εμμυράτα θα εξασφαλίσει ότι η εμμυρατινή πολιτική δεν θα λάβει ποτέ ανθεληνικό προσανατολισμό. Είναι μια δυναμική διαδικασία. Δεν λύνεται σήμερα, αύριο ή σήμερα γίνεται αυτό ή αύριο γίνεται άλλο, φέρνουμε την καταστροφή. Είναι μια διαρκή δυναμική διαδικασία που θέλει συνεχώς συνεπή και συνεχή διαχείριση από ελληνικής πλευράς. Πάντα με γνώμονα το ελληνικό εθνικό συμφέρον. Ζαχαρίας Μίχας, θέλω να τον ευχαριστήσω έτσι πολύ σύντομα και περιεκτικά, αλλά βρήκε το χρόνο. Καλημέρα κύριε Μίχα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.